Μπορεί τα επίσημα στατιστικά στοιχεία να κάνουν λόγο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες οδεύουν ολοταχώς προς το λουκέτο, ωστόσο δεν φαίνεται να πτωούνται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση οι μεγάλοι εμπορικοί όμιλοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται και μάλιστα με ιδιαίτερα αγορικούς ρυθμούς. Από τη μεριά της, η ΓΕΣΕΒΕ κάνει λόγο για ένα φαινόμενο το οποίο δικαιώνει τη θέση της για κατακλυσμό της αγοράς από πολυεθνικές και μεγάλους εμπορικούς ομίλους με στόχο τον κατακαιρματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια θέση η οποία αν τελικά επιβεβαιωθεί θα έχει τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο στο καταναλωτικό κοινό αλλά και στην ανεργία, αφού το μεγαλύτερο κομμάτι των ιδιωτικών υπαλλήλων απασχολούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το φαινόμενο επιβεβαιώνει τις θέσεις της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Διεθνών Εμπόρων Ελλάδος, ότι η αγορά θα, μέσα από αυτή την ύφεση θα ολιγοποληθεί από μεγάλες εταιρείες, εμπορικούς ομίλους ή πολυεθνικές και τα αποτελέσματα, τα δυσμενή για τον καταναλωτή θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι, κύριε Καβαθά, πιστεύετε κάτι το στοχευμένο? Κοιτάξτε, η ύφεση χτυπάει τις μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεν έχουν κεφάλαια για να προχωρήσουν μέσα στο υφησιακό κλίμα σε επενδύσεις και βεβαίως οι μεγάλοι όμιλοι και οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση και από ίδια κεφάλαια και από δανεισμό μέσω τραπεζών είτε της χώρας είτε του εξωτερικού. Αν επιβεβαιωθούν τα όσα λέτε και σε λίγο χρόνια δούμε την αγορά να κατακλείζεται από πολυεθνικές και μεγάλους εμπορικούς ομίλους, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό? Καταρχήν, οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο στο καταναλωτικό κοινό που θα είναι σαφέστατα δυσμενέστερες, αλλά θα είναι και στην ανεργία, θα αυξηθεί η ανεργία γιατί στην Ελλάδα και με τη δομή που έχει η ελληνική αγορά, σκεφτείτε ότι και το 99% των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και ιδιαίτερα οι πάρα πολύ μικρές είναι εκείνες οι οποίες είναι ανθεκτικότερες και στις απολύσεις. Κλείνοντας, ο κ. Καβαθάς ανέφερε ως κλασικό παράδειγμα τη δεκαετία του 70, όπου τα παντοπολία της γειτονιάς έκλειναν το ένα μετά το άλλο και τη θέση τους έπαιρναν πολυκαταστήματα και μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά η εξέλιξη αυτή κατά τον ίδιο κάθε άλλο παρά ευνόησε τους καταναλωτές και την κοινωνία γενικότερα.